Κύριε Αξιολίδου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι ακριβώς έχει γίνει τώρα, για πείτε μας. Έγινε ένα ανθρώπινο λάθος, δεν εξετάζω τη στιγμή ποιος φταίει, δεν είναι παρούσης. Αυτό που προέχει είναι ο αγώνας για τις εκλογές. Στο κίνημα έχουμε ένα στρατηγό, τον Πάρο τον Καμένο, συντάσσουμε μαζί του σαν απλό στρατιώτη στο κοινό μας αγώνα και στηρίζουμε όλες μου τις δυνάμεις στις θέσεις των εξαρτήτων Ελλήνων και τον πρόεδρό μας. Να σας πω ότι παίρνω δύναμη πραγματικά από την αμοιβαία εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσά μας. Συνεχίζω να μάχομαι για τις θέσεις μας. Θα δώσω τον αγώνα μου όχι μονάχα στην εκλογική μου περιφέρεια, αλλά σε όλη τη Μακεδονία Θράκη, ξεκινώντας μετά την Πέμπτη που θα είναι η συνέλευση του Πρόεδρου εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλωνίζοντας ολόκληρη τη Μακεδονία. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συναγωνιστές και θεωρώ ότι είναι βέβαιη η νίκη των ανεξαρτητών Ελλήνων. Κυρία Ξουλίδου, σε τεχνικό επίπεδο τώρα, δεν θέλουμε κουτσομπολιά, αλλά σε τεχνικό επίπεδο, τι λάθος μπορεί να γίνει δηλαδή και να χάσατε την προθεσμία? Κύριε Οικονομέα, δεν ξέρω τι έγινε, δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή. Εγώ είχα να θέσει μετά από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στο γραφείο μου να κάνει όλη τη διαδικασία της γραφειοκρατίας. Είχα το τρέξιμο της διεθνούς έκθεσης, ήμουν συνεχώς εκτός γραφείου, ειδικά τις τελευταίες τρεις μέρες. Θεωρώντας βέβαια ότι είχαν γίνει όλα γιατί δεν υπήρχε καμία ειδοποίηση αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα ή κάτι πήγε στραβά. Δηλαδή, αυστηρά τυπικά, άμα το πάρουμε, είχαν δίκιο που σας αποκλείσανε ή νιώθετε ότι σας αδικήσανε? Όχι, όχι, δεν υπάρχει θέμα αδικίες. Όχι. Έγινε νομότυπα. Άρα, δηλαδή, στο ψηφοδέλτιο των ΑΝΕΛ είναι μείον ένας ο υποψήφιος στο δικό σας, στη δική σας λίστα? Να σας πω την αλήθεια, επειδή χθες έψαξα να δω το πρωτοδικείο, βγήκαν τα ονόματα, δεν έχουν βγει τα ονόματα της Β' Θεσσαλονίκης. Δεν γνωρίζω αν θα γίνει αντικατάσταση ή αν θα είναι μείον ένας. Συγγνώμη, για πόσες ώρες τη χάσατε την προθεσμία, κύριε Ξουλίδου? Έλεγε στις 12 το βράδυ, 8 το πρωί, 8 και 10 είχαν πάει να πάρουν τα παράβολα και όλα τα σχετικά έγγραφα. Υπήρχαν ούτως ή άλλως στο γραφείο, αλλά ήταν ήδη αργά. Εσείς πότε το μάθατε, την ώρα της εκπομπής το μάθατε? Ναι, την ώρα της εκπομπής. Σας γουσοζέψαμε. Όχι, δεν το θεωρώ έτσι. Αλλά είχε κρυφτεί από πολύ φιλόξενη κάθε φορά που είμαι εκεί κοντά σας. Απλώς ειδοποιηθήκαμε εκείνη την ώρα που ήμουν στο στούντιο. Σας έστειλαν μήνυμα, δηλαδή έχουν πρόβλημα. Πώς έγινε ακριβώς? Ναι, ήταν ο συνεργάτης μου έξω από το γραφείο και μου έστειλε μήνυμα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και εμείς τώρα σε ανθρώπινο επίπεδο ανησυχήσαμε, διότι είχαμε πει θα μείνετε και μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα μας λένε οι συνεργάτες μας έφυγε αναστατωμένη. Εντάξει, φανταστείτε τώρα και εμένα όταν μας έδινε κάτι τέτοιο. Η τέταρτη φορά που κάναμε τα χαρτιά μας για εκλογές, δεν ήταν ούτε η πρώτη ή η δεύτερη. Φανταστείτε να το μαθαίνεις αυτό το πράγμα στον αέρα. Ήταν πραγματικά για μένα. Μην το συζητάτε, απλώς ανησυχήσαμε εμείς ότι συνέβη κάτι άλλο, ξέρω εγώ, πιο σοβαρό ακόμα. Όχι, να είστε καλά, όλα είναι καλά. Εγώ θεωρώ ότι είσαι πάνω πολύ καλά σαν εξαρτήλης και θέλω μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσω τον κόσμο που πραγματικά με πήρε τηλέφωνο, ανησύχησαν, μάθανε ότι δεν θα είμαι και στεναχωρέθηκαν. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή προέσχει το κίνημα. Πρέπει οι ανεξάρτητοι Έλληνες να είναι εντός της Βουλής και πιο δυνατοί ακόμη και γι' αυτό τους διαβεβαιώνω ότι θα δώσω τον αγώνα μου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τώρα λοιπόν θα ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Εφόσον είπε ο κ. Καμένος ότι αν βρεθεί στην κυβέρνηση θα σας αξιοποιήσει σε υπουργικό θόκο, τι υπουργείο θέλετε? Α, όχι, δεν κάνω τέτοιο παζάρι. Είσαι ρε παιδί μου, εσύ, δεν παζάρι. Την επιδημία σου. Όχι, όχι. Εγώ το άσαμε στη διάθεση του Προέδρου να αξιολογήσει το έργο που έχω κάνει 3,5 χρόνια και τους τομείς που έχω στην ειδικότητά μου και από εκεί και πέρα ό,τι αυτός νομίζει.